στα που υπάρχουν και συνηγορούν στο ότι όλα βαίνουν επί τα Με στόχο τι και πότε. Προφανώς το ερώτημά σας αφορά την, το κλείσιμο της αξιολόγησης. Ενδεχομένω, δεν ξέρω ποιο είναι ο, ο, ο πρωταρχικό στόχο τη ελληνική κυβέρνηση. Και το λέω αυτό γιατί Γιατί είναι να κλείσει η αξιολόγηση και να κλείσει τελικά μέχρι την 20η Φεβρουαρίου, να προλάβουμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση, ή τελικά στο ζήγισμα δεν παίρνουμε τόσα πολλά, εν αντιθέσει με τα μέτρα τα οποία μα ζητούν οι δανειστέ, οπότε να παρατείνουμε. Λίγο περισσότερο το χρόνο διαπραγμάτευση. Κύριε Μπουσδούκου, ενδέχω, προφανώς, είναι προφανέ ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να κλείσει γρήγορα και να μην υπάρχουν καθυστερήσει. Είναι όμω εξίσου προφανέ ότι το θέμα δεν είναι μόνο πότε θα κλείσει, αλλά εξίσου σημαντικό με αυτό είναι και πώ θα κλείσει. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε την κόντρα, τη διένεξη μεταξύ των θεσμών, η οποία λειτουργεί και ω άλοθη, εγώ θα έλεγα, ως ένα πρόσχημα για να προβάλλονται περισσότερες και παράλογες απαιτήσει. Βλέπουμε τις απαιτήσει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίοι δεν έχουν καμία βάση. Και δεν έχουν καμία βάση, δεν είναι αυτό προσωπική εκτίμηση, αλλά με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που υπάρχουν. Δηλαδή, η Κομισιόν έφερε κάποια στοιχεία. Είπε ότι για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια σημειώθηκε επίσημα 0,6% ανάπτυξη προβλέπει για το 2017 2,7%. Για το 2018 3%. Το πρωτογενές πλεόνασμα πήγε καλά. Σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Επομένως, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να προβάλλονται τέτοιες απαιτήσει για παραπάνω μέτρα. Αυτό είναι σαφές νομίζω. Και ήδη βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη έχει αρχίσει και διαμορφώνεται μια συμμαχία που υποστηρίζει την Ελλάδα. Και σήμερα ο Μοσχοβησί που έρχεται, ε, μα επισκέφθηκε, μιλάει για υπεραπόδοση τη Ελλάδα ω προ του δημοσιονομικού στόχου. Ο Πιτέλα μίλησε για ένα τιτάνιο αγώνα που κάνουν οι Έλληνε mm -hmm. αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Και ότι δεν μπορεί όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και μια Ευρωπαϊκή Ήπειρο να είναι σε καθεστώ ομοιρία mm -hmm. του κυρίου Σόιμπλε και του κάθε Σόιμπλε. Ναι, αλλά μια και τον αναφέρω, το κύριο Σόιμπλε έχει πει ότι χωρί το Νιτάφ ελληνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει. Εμεί δεν συμμετέχουμε. Και ήρθε και ο Γερούν Ντάισελμπλου με να πει ότι ενδεχομένως και να μην προλάβουμε να κλείσουμε κάτι στις 20 Φεβρουαρίου. Κοιτάξτε, από εικασίες και εκτιμήσεις οι οποίες διαψεύδονται την επόμενη στιγμή, δυστυχώς έχουμε χορτάσει. Ε, με βάση τα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα, εγώ θεωρώ ότι θα κλείσει, θα κλείσει στην ώρα της και θα κλείσει καλά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και δεδομένη και τη αλλαγή των συσχετισμών δύναμη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Mm. Από εκεί και επίση να σα πω ότι και ο Γιούγκερ mm -hmm. έκανε μια σημαντική δήλωση. Είπε ότι δεν είναι δυνατό να καταλογίζεται στην Ελλάδα η ευθύνη για την, ε, το μη έγκαιρο κλείσιμο τη αξιολόγηση, όταν ο κύριο Μητσοτάκη, στην επίσκεψή του στο Βερολίνο, αμέσω μετά τη συνάντησή του με την κυρία Μέρκελ, δήλωσε ότι οι καθυστερήσει τη κυβέρνηση είναι αυτέ που δημιουργούν τι παράλογε απαιτήσει των δανειστών, και όχι το αντίθετο. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Ή χτες οι ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο της Νέας Δημοκρατίας έσπευσαν να διαψεύσουν όλα αυτά τα θετικά στοιχεία της Κομισιόν και να ζητάνε εκλογές για ποιο λόγο για να κλείσει την αξιολόγηση Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Mm -hmm. Να μας υποστηρίζει ο Γιούγκερ και η αξιωματική αντιπολίτευση αυτής της χώρας εν τέλει να μην φοράει τη φανέλα της Εθνική Ελλάδας, αλλά τη φανέλα του, δεν ξέρω, του Νομισματικού Ταμείου και να εγκαλεί την κυβέρνηση για την καθυστέρηση του κλεισίματο αξιολόγηση. να λέει ο αντιπρόεδρο ότι. Ε, να μην κλείσει η αξιολόγηση για να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε, που ναι. είναι μια δύσκολη και ευαίσθητη φάση, αυτό το οποίο θα πρέπει να προτάξουμε το εθνικό συμφέρον και να μην το αντικαθιστούμε από μικροκομματικέ. Μικροπολιτικέ κοπιμότητε. Ε, για να προτάξουμε αυτό το εθνικό συμφέρον και να καταλήξουμε σε ένα περιεχόμενο συμφωνία, όπω είπατε, το οποίο πέρα από του χρόνου θα έχει σημασία και το τι θα περιέχει, τι ουσιαστικά θα, θα, θα είναι ε, μέσα στο περιεχόμενο τη όποια συμφωνία, έχει θέση η μείωση του αφορολογίου του κ. Βάκη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει ανοίξει πια περίτρανα αυτή η συζήτηση. Εγώ θα σα απαντήσω με τι δηλώσει του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που είχε δώσει και του κυβερνητικού εκπροσώπου, και χτες το επανέλαβε αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός ούτε με ένα ευρώ παραπάνω. Εμείς θα κάνουμε και θα εφαρμόσουμε αυτά τα οποία προβλέπει η Συμφωνία. Και δεν είναι ευσεβής πόθος αυτός ότι το λέμε, γιατί πραγματικά αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, η πολιτική της βούλησης. Είναι ότι όλα τα νούμερα συνηγορούν υπέρ αυτού. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο. Αν έχει υπεραπόδοση στόχων, ποιο ο λόγο να πάρει μέτρα. Υπάρχει ναι. κανένα λόγο. Αλλά συμφωνούν και οι δύο εταίροι. Με αυτό, αντικειμενικά ότι δεδομένα. Ότι προληπτικά. Έχει, έχει γίνει το επόμενο βήμα. Συζητούν και οι δύο εταιρείες με την ελληνική κυβέρνηση. Και γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση μιλάει για μία λύση πακέτο πια. Δεν μιλάει για κανένα μέτρα.